οι πολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, τόσο στον περίγυρό μας το διεθνή, όσο και στο εσωτερικό. Σε άμεσο χρονικό διάστημα, έτσι τουλάχιστον προβλέπουμε ως κόμμα, θα έχουμε εξελίξεις σε εκλογικό επίπεδο. Και ουσιαστικά θα δραπετεύσει ο κύριος Μητσοτάκης με την επιλογή του να γίνουν εκλογές όσο γίνεται πιο γρήγορα. Το προσδιορίζουν χοντρικά στο φθινόπωρο. Στον διεθνή μας περίγυρο, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και αυτές με ραγδαίο τρόπο προσδιορίζουν μια εικόνα η οποία δεν είναι τόσο ευχάριστη. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια, οι συζητήσεις οι πολιτικές και σε τοπικό επίπεδο δένουν κατά τρόπο καταιγιστικό και πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχουν με κεντρικές εκδηλώσεις έτσι ώστε ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να ακούσει τους τομεάρχες του κόμματός μας. Ελπίζω να έρθει και ο αρχηγός του κόμματός μας μέχρι που να γίνουν οι εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι λοιπόν έχουμε προγραμματίσει στις 22 του Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, να κάνουμε μια εκδήλωση στην Πάνω Πλατεία με καλεσμένους τον Αλέξο Χαρίτση και την Μαριλίζα Τικιογιανακοπούλου, οι οποίοι είναι τομεάρχες του κόμματός μας. Ο πρώτος είναι στον τομέα των επενδύσεων και της ανάπτυξης και η Μαριλίζα Τικιογιανακοπούλου είναι στον τομέα της εργασίας. Από την πλευρά μου θα είμαι και εγώ συνομιλητής σε αυτή την εκδήλωση που θα μιλήσουμε για τον τουρισμό. Το θέμα της συζήτησης αυτής, της εκδήλωσης αυτής, είναι η οικονομία, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και πιο ειδικά τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην τουριστική μας ανάπτυξη στο νησί. Η Μαριλίζα θα μιλήσει ειδικά για θέματα που έχουν να κάνουν με την εργασία και με αυτόν τον εργασιακό, όπως χαρακτηριστικά το λέμε, μεσαίωνα, που βιώνει οι εργαζόμενοι πανελλαδικά αλλά και στον τόπο μας, ειδικά στον τομέα τώρα του τουρισμού, αλλά θα έλεγα και του επισητισμού. Εγώ θα αναφερθώ στα ζητήματα του τουρισμού, μιας και είναι ο τομέας μου. Πώς βλέπουμε το τουριστικό μας προϊόν στην Κέρκυρα, τι ενέργειες πρέπει να κάνουμε, τι στοχεύσεις, πώς πρέπει να οργανωθούμε, με αριθμητικά στοιχεία, με δεδομένα δηλαδή πάνω στα οποία πρέπει να στηριχτεί η τοπική μας οικονομία και το τοπικό μας θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε στην προοπτική του χρόνου να είμαστε ασυγκρίτως καλύτεροι και σε κάθε περίπτωση να προσδιορίσουμε, να προσαρμόσουμε το τουριστικό μας προϊόν εκεί που πρέπει, στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες, στις σύγχρονες γεωπολιτικές συνθήκες, στον σύγχρονο κόσμο του ανταγωνισμού στον τομέα του τουρισμού. Γι' αυτό και σας καλούμε λοιπόν να έρθετε τις 22 του Ιουνίου στις 8 η ώρα στην Άνω Πλατεία της Κέρκυρας, της πόλης της Κέρκυρας, για να παρακολουθήσετε αυτήν την εκδήλωση και να ζητήσετε απαντήσεις σε ερωτήματα που όλοι λίγο ή πολύ έχετε.